Απαλότητα που θα θέλουν να μοιραστούν. Νέο σκιπ με μαλακτικό καζολίν. Εξαιρετική καθαριότητα και ρούχα πιο απαλά από ποτέ. Το χαμόγελό σας λέει πολλά για την ηλικία σας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε την Aim Anti-Age που βοηθά στην καταπολέμηση 5 σημαδιών του χρόνου. Με ορόας βεστίου που αποδεδειγμένα προσφέρει προστασία κατά της διάβρωσης του σμάλτου. Και βιταμίνη Ε με τεκμηριωμένη δράση κατά των ελεύθερων ριζών. Νέα Aim Anti-Age. Το νέο σκιπ με μαλακτικό καζολίν προσφέρει εξαιρετική καθαριότητα και ρούχα πιο απαλά από ποτέ. Γι' αυτό 29 κατασκευαστές πλυντηρίων το δοκιμάζουν και το συνιστούν κάθε χρόνο. Πάλι ξαναγύρισες. Νομίζω ότι σε ξεφορτώθηκα. Σας κουράζει η σκόνη που επιστρέφει τόσο σύντομα? Ανακαλύψτε το νέο σύστημα Swiffer. Αντίθετα με τις παραδοσιακές σκούπες που διασκορπίζουν τη σκόνη, το Swiffer εγκλωβίζει στο ηλεκτροστατικό του πανάκι διπλή σκόνη. Πείτε αντίο στη σκόνη με Swiffer. Ανακαλύψτε το νέο Timotei εντατική επανόρθωση. Το Timotei συνέλεξε από όλο τον κόσμο αγνά φυσικά συστατικά, δυναμωτικό μακαντάμια από την Αυστραλία και θρεπτικό αβοκάντο από την Νότιο Αφρική έχουν σφραγιστεί σε μια σύνθεση που επανορθώνει τα μαλλιά από τη ρίζα ως τις άκρες, επαναφέροντας τη λάμψη και τη δύναμη. Νέο Timotei εντατική επανόρθωση. Όμορφα μαλλιά με τη δύναμη της φύσης. Το πρωί σε έδιωξα και εσύ ξαναγύρισες μπροστά στην τηλεόραση. Σας κουράζει η σκόνη που επιστρέφει τόσο σύντομα? Ανακαλύψτε το μαγικό φτερό Swiffer. Αντίθετα με τα παραδοσιακά ξεσκονόπανα που απλά μετακινούν τη σκόνη, το Swiffer λειτουργεί σαν μαγνήτης και φυλακίζει τη διπλάσια ποσότητα. Πείτε αντίο στη σκόνη με Swiffer. Τι κάνει το Azax Natura Verde ξεχωριστό? Έχει όλη σηματικότητα του Άζαξ και επιπλέον έχει βιοδιασπόμενη σύνθεση με ενεργά συστατικά φυτικής προέλευσης σε 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Φυσικά. Νέο Άζαξ Natura Verde. Σχεδιασμένο να φροντίζει εσάς και το περιβάλλον. Και τώρα ανακαλύψτε στη σειρά Natura Verde την αστραφτερή καθαριότητα του Palmolive για τα πιάτα. Καλημέρα σε όλους σας και καλή μας εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου και έχουμε από σήμερα πλαφόν παντού. Πλαφόν στα καύσιμα, πλαφόν στις υποσχέσεις, πλαφόν και στη λιτότητα. Αυτό μένει να το δούμε. Το δίλημα λοιπόν, αλλάζουμε την Ελλάδα ή την καταδικάζουμε, προέβαλε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα επεσήμανε την ανάγκη να σταματήσει η μετρολογία, καθώς δημιουργείται φόβος και πανικός, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στην επιβολή πλαφών στα καύσιμα προχώρησαν τα συναρμόδια Υπουργεία. Ανώτερη τιμή λοιπόν για την απλή αμόλυβδη είναι το 1 ευρώ και 47 λεπτά το λίτρο, ενώ για την ενισχυμένη το 1,70. Για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη οι τιμές αυτές θα δούμε πώς διαμορφώνονται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου του Κηφισού αυτή την ώρα λόγω των φορτηγών δημοσίας χρήσεως που βρίσκονται στη Μεταμόρφωση αλλά και στο Δαφνί. Στην Αθήνα σήμερα οι ελεκτές της Τριμερούς Επιτροπής εν ώψη της κατάρτισης του νέου προϋπολογισμού. Και μεγάλος νικητής του δημοψηφίσματος στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς η συνταγματική μεταρρύθμιση που προώθηκε ψηφίστηκε σε ποσοστό 58%. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα δούμε και τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας, εδώ στο Λεκανοπέδιο, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, καθώς έχουμε πραγματικά απίστευτη ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στην Εθνική Οδό, το ελικόπτερό μας με τον Δημήτρη, τον Κολιομιχάλη, αλλά και τον Ναούμ Παπαγιάννη στο πιλωτήριο. Θα μας δώσουν σε λίγο αναλυτικό το ρεπορτάζ από όσα έχουν δει πετώντας πάνω από την Αθήνα. Πάντως, ταλαιπωρία αποτυπώνεται ολοκάθαρα και στο φακό τον τηλεοπτικό. Σήμερα λοιπόν έχουμε και πρώτο κουδούνι για τα πρωτάκια. Πρώτο κουδούνι για τα πρωτάκια, πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Βίκυ Παύλου, για όλους τους μαθητές που επιστρέψανε στα δράνια τους. Τι σου λένε, ποια είναι η πρώτη αίσθηση? Έτσι. Έτσι είναι, ο αγιασμός έγινε. Το πρώτο κουδούνι λοιπόν χτύπησε και οι μαθητές αυτήν την ώρα βρίσκονται στις τάξεις για να τους διανεμηθούν τα βιβλία τους, Πόπη. Θα τα πούμε λοιπόν σε λίγο αναλυτικά. Πρέπει να πούμε ότι. Έλα, πες μου, σ' ακούω. Όχι, αυτό θέλει να πω ότι ουσιαστικά σε λίγο θα αναφέρουμε για τα σχολεία.
προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι μαθητές, αλλά και οι δάσκαλοι. Και θα δούμε και πόσο θα μας κοστίσει το γέμισμα της τσάντας του μαθητή σε όλες τις βαθμίδες τις σχολικές. Θα δούμε και τι γίνεται από την τροχέα στους δρόμους. Γίνονται έλεγχοι στα σχολικά, εντατικοί από σήμερα κιόλας. Αλλά ο Μιχάλης ο Τεζάρης, στο σημείο που βρίσκονται συγκεντρωμένοι ιδιοκτήτες των φορτηγών δημόσιας χρήσης που κινητοποιούνται σήμερα. Δημιουργείται μποτιλιάρισμα στους δρόμους, απίστευτες σουρές στα βενζινάδικα. Τι πρόκειται να συμβεί σε λίγο και τι συμβαίνει και τώρα, κυρίως Μιχάλη? Σε θέσεις μάχης λοιπόν για ακόμη μια φορά οι ιδιοκτήτες φορτηγών δημοσίας χρήσεως από το πρωί έχουν στήσει τρία μπλόκα στο λεκανοπέδιο. Ένα σε αυτό που βρισκόμαστε εδώ στο Σκαραμαγκά, ακόμη ένα στη Μεταμόρφωση. Ενώ και εκτός λεκανοπεδίου να πούμε ότι θα στηθεί ακόμη ένα τόσο λίγο λεπτό μετά τα διόδια της Ελευσίνας από οδηγούς φορτηγών. Να πούμε ότι αναμένονται περίπου 600 φορτηγά εντός των επόμενων δύο ωρών από την επαρχία στα μπλόκα εδώ για να γίνει πορεία διαμαρτυρίας προς το κέντρο της Αθήνας, προς τη Βουλή για να επεδοθεί για το νομοσχέδιο το οποίο από την Τετάρτη θα συζητάτε στην Βουλή, κάτι το οποίο δεν θέλουν οι ιδιοκτήτες φορτηγών δημοσίας χρήσεως. Πανικός έχει δημιουργηθεί από τους οδηγούς στα βενζινάδικα. Σύμφωνα όμως με τους οδηγούς δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο πανικός πιο πολύ δημιουργήθηκε από τον φόβο της επικείμενης απεργίας διαρκείας παρά από την έλλειψη που ουσιαστικά υπάρχει στην αγορά, όπως υποστηρίζουν. Έχει δημιουργηθεί ένα μπέρδεμα, η αλήθεια είναι. Ήδη από χθες το άκουσμα μάλιστα κινητοποιήσεων των ιδιοκτητών φορτηγών δημόσιας χρήσης. Σχηματίστηκαν ουρές όπως ήταν φυσικό στα βενζινάδικα από οδηγούς που θέλουν να φουλάρουν τα αυτοκίνητά τους για να μπορούν να μετακινούνται προς τις δουλειές τους, προς κάθε προορισμό. Αλλά οι ίδιοι οι οδηγοί σήμερα, οι ιδιοκτήτες μάλλον των φορτηγών, τους ακούμε σήμερα από το πρωί σε διάφορα τηλεοπτικά παράθυρα να λένε ότι πρόκειται απλώς για μία πορεία κλπ. Σε λίγο θα τα πούν και εδώ σε εμάς. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή. Και αν όλο αυτό είναι ένα τερτύπι έτσι ώστε να καλύψουν και τα νομικά κολλήματα που έχουν ή είναι κάτι περισσότερο, κάτι πιο ουσιαστικό. Πάμε πρώτα να μιλήσουμε με τον Νίκο για να δούμε το πλαφόν που πριν από λίγο ανακοινώθηκε και επίσημα από τα συναρμόδια Υπουργεία. Γρήγορα κινήθηκαν, Νίκο, τρεις Υπουργοί, βάλαν τις υπογραφές τους και ορίσανε πλαφόν. Πες μας πώς διαμορφώνεται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τι συμβαίνει με τις τιμές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ακριβώς. Καταρχήν να πούμε ότι ο νομοθέτης έχει τη δυνατότητα στην πολιτεία να επιβάλλει πλαφόν σε συνθήκες όπου βλέπουν ότι οι τιμές διαμορφώνονται σε επίπεδα ανώτατα από αυτά τα οποία ορίζει η αγορά και επιβλήθηκε αυτό στο 1,47 λεπτά. Στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε 32 νομούς της χώρας, στο 1 ευρώ και 39 λεπτά, 1 ευρώ και 54 λεπτά σε άλλους 13 νομούς και 1 ευρώ και 56 λεπτά σε 5 νομούς και 5 περιοχές της χώρας για ανώτερη τιμή στην αμόλυτη βενζίνη. Τώρα, το ρεπορτάζ το οποίο κάνουμε αυτή την ώρα στα πρατήρια υγρών καυσίμων μας δείχνει ότι δύο πρατήρια τα οποία συναντήσαμε και πουλούσαν στο 1 ευρώ και 43 διαμόρφωσαν την τιμή στο πλαφόν. Η τιμή δηλαδή πήρε 5 λεπτά πάνω. Mm-hmm. Πρατήρια τα οποία πουλούσαν πάνω από την τιμή του πλαφόν έως και 5 λεπτά, 1 ευρώ και 53 λεπτά, δεν έχουν ακόμα προσαρμοστεί στην τιμή του πλαφόν και συνεχίζουν να πουλάνε σε εκείνες τις τιμές. Mm-hmm. Πρατήρια τα οποία πουλούσαν ακριβότερα και δεν θέλουν να πουλήσουν κάτω από το κόστος, έχουν βγάλει τις τιμές, έχουν πει ότι η βενζίνη δεν υπάρχει, ενώ έχουν καύσιμο, έχουν βγάλει τις τιμές και έχουν κλείσει την προμήθεια της βενζίνης προς τα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Θα σε ευχαριστήσω πολύ, Νίκο. Και αυτό που ο Νίκος μας μετέφερε από το ρεπορτάζ, αυτό που ο ίδιος έχει δει να συμβαίνει στα βενζινάδικα, δηλαδή της Αθήνας, θα το δούμε στην πράξη και με την βοήθεια της κάμερας και τον Γιώργο τον Τζελίκα, που σε λίγο θα κινηθεί στα βενζινάδικα, στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Αττικής. Στο μεταξύ, ο κ. Ασμάτογλου, εκπροσωπή του Βενζινοπόλεως, είναι στη γραμμή μας. Κ. Ασμάτογλου, υπάρχει ενημέρωση. Τα κανάλια πήραν τις ενημερώσεις στην ανακοίνωση από τα αρμόδια Υπουργεία για το πλαφόν. Οι συνάδελφοί σας το ξέρουν, γιατί πολλοί δεν έχουν συμμορφωθεί με το πλαφόν αυτό. Ή έχουν συμμορφωθεί προς τα πάνω. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δεν ξέρω πόσο θα είναι καλή η εβδομάδα. Ευχόμαστε όλοι να είναι καλή. Γιατί θα σας πω το εξής. Έτσι, το πλαφόν εφαρμόστηκε μόλις προηγουμένως, πριν από λίγη ώρα. Mm-hmm. Έτσι, οι πρατηριούχοι δεν είναι ενήμεροι. Αλλά κυρία Τσαπανίδου, πώς θα συμμορφωθούν με το πλαφόν όταν η αγορά του πρατηρίου είναι μεγαλύτερη από το πλαφόν? Να ρωτήσω κάτι, κυρία Σμάτογλου. Δηλαδή, πρακτικά πώς θα γίνει η ενημέρωση αυτή? Θα πρέπει να αποσταλεί φάξ σε καθένα ξεχωριστά, ενημέρωση σε καθένα? Καταρχήν, το πλαφόν, η θέση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων ήταν πάντοτε το πλαφόν σε όλα τα στάδια. Δεν μπορεί να πηγαίνει στον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας το πλαφόν. Το πλαφόν πρέπει να είναι σε όλα τα στάδια και στις εταιρείες εμπορίας. Ένα πρατήριο, θα σας πω ενδεικτικά, στην Κρήτη, όταν το πλαφόν είναι ένα 5,45 που έχει επιβληθεί τώρα, αγοράζει ένα 5,47. Αυτός ο πρατηριούχος πρέπει να παραδώσει τα κλειδιά του μαζί με τα φορτηγά και να το κλείσει, να σηκωθεί να φύγει. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αθήνα. Υπάρχουν οριακά. Ή θα έπρεπε να του πάρετε τα κλειδιά οι υπόλοιποι συνάδελφοι του κλάδου σας, κυρία Σμάτογλου, χωρίς να πετάω σε εσάς την ευθύνη, διότι χθες με το που άρχισαν να σχηματίζονται κάποιες ουρές.
Άδικα. Ναι. Είδαμε συναδέλφους σας να ανοίγουν τα πρατήριά τους και να βάζουν πολύ υψηλότερη τιμή από αυτή που ήδη είχαν στις ταμπέλες τους. Κυρία Τσαπαρίδου, αν υπάρχει μία μικρή, σε αυτό αν θέλετε να το πούμε, παραβατικότητα, γιατί είμαστε σε μία ελεύθερη αγορά. Κυρία Σματογλου, ποιος μετράει το κατά πόσο είναι μικρή η παραβατικότητα αυτή? Ποιος μετράει κατά πόσο είναι μικρή, διότι το είδαμε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας και σε έκταση. Κυρία Τσαπανίδου, θα σας πω το εξής. Ένα πλαφόν όταν το επιβάλλουμε, το επιβάλλουμε σε όλα τα στάδια. Εγώ λοιπόν, εάν η αγορά μου είναι μεγαλύτερη από το πλαφόν, πρέπει να κλείσω. Αυτή τη στιγμή, έστω και αν έχω καύσιμα. Πρέπει να κλείσω γιατί δεν μπορώ να πουλήσω στην τιμή του πλαφόν. Και δεν μιλάω για μένα. Πόσα είναι τα πρατήρια, από την εμπειρία σας και από όσο γνωρίζετε, που πραγματικά έχουν αγοράσει σε τιμή υψηλότερη από το πλαφόν? Είναι πάρα πολλά τα πρατήρια τα οποία έχουν αγοράσει πάνω από την τιμή του πλαφόν και θα πρέπει να μπει σε όλα τα στάδια το πλαφόν. Και γιατί φοβόμαστε να βάλουμε το χέρι και πιο βαθιά από τον πλαφόν? Και μάλιστα, να δούμε την αγορά του. Εμείς έχουμε πει κατ' επανάληψη. Από την άλλη μεριά, βεβαίως, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι πουλούσαν χαμηλότερα από το πλαφόν και έσπευσαν να αυξήσουν στο πλαφόν. Βλέπετε λοιπόν. Άρα λοιπόν, πόσο μπορεί να λειτουργήσει θετικά αυτό το πλαφόν όταν δεν το έχουμε σε όλα τα στάδια? Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει κατά την άποψή σας, κυρία Σματογλου? Γιατί θα πρέπει, κυρία Τσαπανίδου, το πλαφόν. Στο όνομα κάποιων που ενδεχομένως μπορεί να χάσουν, γιατί ενδεχομένως να έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, κάποιοι να έχουν αγοράσει, κάποιοι. Δεν είναι κάποιοι, είναι πολλοί. Δεν είναι το σύνολο όμως. Είναι πολύ. Δεν είναι το σύνολο όμως. Είναι πάρα πολύ, είναι στην πλειοψηφία των πρατηρίων αυτή η αγορά πάνω από το πλαφόν. Εσείς προσαρμοστήκατε στο πλαφόν, κύριε Σματογλου? Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι οριακά και λίγο πιο κάτω από το πλαφόν. Αυτό δεν έχει να κάνει όμως ότι αν ένα πρατήριο ή 10 πρατήρια βρίσκονται σε αυτό το όριο. Άρα λοιπόν πήγαμε στην τιμή του πλαφόν, η οποία είναι στα χαμηλότερα πρατήρια. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει και από τη μέση τιμή. Αυτό ερωτώ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν είναι βιώσιμα τα πρατήρια δι' αυτού του τρόπου. Αν πρόκειται λοιπόν να πάνε στον εισαγωγό πρατηριούχοι αυτοί σήμερα, οι οποίοι δεν μπορούν να πουλήσουν στην τιμή του πλαφών, το κλείνουν το πρατήριό τους, μπορεί να έχει καύσιμα, αλλά δεν μπορούν να πουλήσουν. Μάλιστα. Οπότε δυσκολεύεται. Κυρία Σματογλου, εγώ μένω με την αίσθηση ότι σε αρκετές περιπτώσεις θέλουμε και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη. Από αυτή την αίσθηση μένω. Στο θέμα του πλαφών, κυρία Τσαπανίδη, η θέση μας ήταν πάγια. Η θέση μας ήταν αυτή όλους τους καιρούς που επευλήθηκε το πλαφόν και στην Κρήτη, ότι θα πρέπει να είναι σε όλα τα στάδια. Δηλαδή, ναι, δεν είδα όμως πρόταση μέσα για άλλη λύση, ούτε καν από τη δική σας την πλευρά. Δεν είδα πρόταση για έλεγχο των τιμών στην αγορά, κυρία Σματογλου. Η δική μας η πλευρά, ξέρετε ποια. Δηλαδή, αυτά που συνέβησαν από χθες το απόγευμα μέχρι και πριν από λίγη ώρα ήταν, αγγίζαν το παράλογο. Σας λέω ότι η ΠΟΠΕΚ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία έχουμε πει αυτό, ότι αν θέλετε μπορούμε να σας αναρτήσουμε, όπως έχουμε τις τιμές από το fuel price, το οποίο έχει τις τιμές της πώλησής μας, βάλουμε και την τιμή της αγοράς μας. Εμείς είμαστε ανοιχτοί να βάλουμε και την τιμή της αγοράς μας. Να είστε καλά, κύριε Σματογλου. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ, είναι πόσα πρατήρια έχουμε στην Ελλάδα. Πρέπει να υπάρξουν και άλλοι τόσοι ελεγχτές να βγαίνουν με τις τιμές της χθες και του σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί και στην πράξη αυτό. Εγώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μας λέτε ότι κάποιοι αγοράσαν υψηλότερα, άρα δεν μπορούν να πουλήσουν στην τιμή του πλαφών διότι θα χάσουν. Εγώ αναρωτιέμαι πόσοι μπορεί να είναι αυτοί, διότι όλοι οι άλλοι, επικαλούμενους ακριβώς αυτούς και αυτή την περίπτωση, ανεβάζουν τιμή ακόμη περισσότερο. Δημήτρη Κολιομιχάλη, τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους, διότι και τα μηνύματα που έρχονται στην εκπομπή κάνουν λόγο για απίστευτη ταλαιπωρία των οδηγών που κινούνται όχι μόνο στην Εθνική Οδό, αλλά στους μεγάλους οδικούς άξονες της Αθήνας? Πάρα πολύ κίνηση. Καλημέρα, Πόπη. Πάρα πολύ κίνηση σήμερα, η οποία όμως οφείλεται σε δύο βασικούς παράγοντες, όπως είπες. Πρώτον, στα πρατήρια που έχουν ακόμα μόλι βενζίνη. Και δεύτερον, στο ότι έχουν παραταχθεί τα φορτηγά σε συγκεκριμένα σημεία. Τα φορτηγά δημόσιας χρήσης εννοώ, φυσικά. Εμείς πετάμε πάνω από τον στιγμή, είμαστε πάνω από την περιοχή του Ρέντι. Θα σας κάνουμε zoom στην Πέτρου Ράλι για να καταλάβετε τι συμβαίνει στο ρεύμα εξόδου Κηφισού και Αθηνών Λαμίας. Σχεδόν 13 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα έχουμε. 2 ώρες αναμονής. Μέχρι πριν λίγη ώρα, πριν πω στο ελικόπτερο του Sky, με έπαιρναν τηλέφωνο ακροατές και τηλεθεατές του Sky και μου έλεγαν τι γίνεται. Δεν μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας, δεν μπορούμε να πάμε τουαλέτα. Δεν. Αυτοκίνητα χαλάνε δεξιά. Τρομερό ποτηλιάρισμα. Στο ρεύμα εξόδου του Κηφισού έχει επηρεαστεί και η Αττική Οδός από περιφερειακή οδό Ημιτού προς τη Μεταμόρφωση. Είναι αρκετά χιλιόμετρα και αυτά, όπως καταλαβαίνεις. Είχαμε μέχρι πριν από λίγο πολύ κίνηση και στην παραλιακή προς τον Πειραιά λόγω πρατηρίων βενζίνης που διέθεταν ακόμα αμόλυβη βενζίνη. Είναι χαόδης κατάσταση, κυριολεκτικά. Κοιτάξτε τι τραβούν οι οδηγοί, Πόπη. Είναι πραγματικά ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα σε πολύ μεγάλο μήκος, όπως μπορούμε να δούμε και ξεκάθαρα στην εικόνα που μας μεταδίδει το ελικόπτερο του Sky με τον κύριο Ναούμ Παπαγιάννη στο πιλωτήριο και τον Δημήτρη τον Κολιομιχάλη στη θέση του.
Το ρεύμα μας είπες εξόδου, έτσι δεν κάνω λάθος. Το ρεύμα εξόδου, το δεξί ρεύμα εξόδου. Κυκλοφορίας. Το δεξί ρεύμα είναι το ρεύμα οδηγεί... εξόδου, το οποίο ακολουθούμε. Το οποίο ακολουθούμε και βλέπουμε σε πόσα χιλιόμετρα υπάρχει αυτό το απίστευτο μποτιλιάρισμα. Να κατέβουμε λίγο και πάλι στους δρόμους της Αθήνας. Θα ξαναγυρίσουμε σε σένα, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Και να δώσουμε το λόγο στο Δημήτρη τον Τζελίκα, ο οποίος με την κάμερά μας αυτή που μπορεί και μας δίνει εικόνα ενώ βρίσκεται σε κίνηση, θα μας δείξει πρατήρια υγρών καυσίμων, τι τιμές έχουν στη βενζίνη τώρα και αν υπάρχουν ακόμη ουρές στους δρόμους, Γιώργο. Λοιπόν, Πόπι...